Είναι ώρα αγώνα για τις σπουδές και τη ζωή μας. Με τους αγώνες μας έχουμε αφήσει τα χαρτιά. Ακούστε καλά, τι λένε οι φοιτητές. Θέλουμε δημοσίες και δωρεάν σπουδές. Ακούστε καλά, τι λένε οι φοιτητές. Θέλουμε δημοσίες και δωρεάν σπουδές. Δωρεάν σπουδές, τι φύρα με αξία. Τι δεσίες δικαιώματες, τι ευκαιρία. Οι περισσότεροι από 130 φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη την χώρα συντονίζονται το τελευταίο διάστημα, αποφασισμένοι με σκοπό να δηλώσουν την εναντίωσή τους για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που θέλει την ιδιωτικοποίησή της. Οι ίδιοι οι φοιτητές μέσα από τις διαδηλώσεις τους λένε τα εξής: «Πετύχαμε την πρώτη νίκη. Η αισχρή προπαγάνδα της κυβέρνησης στο σχέδιό της να μας πιάσει στον ύπνο, να φημώσει τους φοιτητές φέροντας το νομοσχέδιο εν μέσω εξεταστικής, δεν πέρασε. Η συντριπτική πλειοψηφία φοιτητών, πανεπιστημιακών, εργαζομένων στα ΑΕΗ, μαθητών και γονέων. Απορρίπτουμε το νομοσχέδιο. Δεν θα περάσει η τρομοκρατία και η επίθεση τους στους αγώνες μας». Έτσι λοιπόν, για δεύτερη συνεχόμενη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε το πρωί της 18ης Ιανουαρίου πορεία διαμαρτυρία. Πολύ σωστά. Οι φοιτητές και εδώ στην Καβάλα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, σήμερα διαδηλώνουμε ενάντια στο νομοσχέδιο που θέλει να φέρνει η κυβέρνηση για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ξέρει η κυβέρνηση και φέρνει το νομοσχέδιο. Το συζήτησε μέσα στις γιορτές και το φέρνει μέσα στην εξεταστική, όπου οι φοιτητές έχουν και διαβάζουν, ασχολούνται τέλος πάντων με την εξεταστική τους. Παρ' όλα αυτά, οι τεράστιες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα δίνουν ξεκάθαρο μήνυμα και θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση, στο οποίο στις κινητοποιήσεις που γίνονται δηλαδή με αυτό το μήνυμα συμμετέχουν και μαθητές και εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια και καθηγητές. Και δίνουμε ξεκάθαρο μήνυμα τέλος πάντων ότι δεν θα αφήσουμε αυτό το νομοσχέδιο να περάσει. Δεν θα σταματήσουμε ούτε λεπτό να παλεύουμε ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεν δεχόμαστε να υποβαθμίζονται κι άλλο οι σπουδές μας και τα πτυχία μας. Και θα παλέψουμε μέχρι αυτό το σχέδιο να μην κατατεθεί. Θα είμαστε στους δρόμους. Εκεί θα μας δουν. Γενικότερα, έχετε συζητήσει καθόλου με τους καθηγητές σας στη σχολή για τη δική τους την άποψη, για το τι μέλη γενέστε και τι είναι αυτό που περιμένετε και αν επρόκειτο και στην τελική να επέλθει κάποια αλλαγή σε όλο αυτό το νομοσχέδιο που πάει για να τηρηθεί? Κοιτάξτε, ήδη από όσο γνωρίζω υπάρχει ένα χαρτί υπογραφών που κυκλοφορεί πανελλαδικά, όπου καθηγητές των πανεπιστημίων, από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής είναι πάνω από 800 καθηγητές πανεπιστημίων, υπογράφουν και λένε ότι είναι ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Αντίστοιχα και καθηγητές σχολείων, αλλά και σύλλογοι γονέων, η ΕΛΜΕ, οι ομοσπονδίες τέλος πάντων καθηγητών και γονιών, ας πούμε, και κηδεμόνων, έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις. Ζητάμε και σήμερα και όλα τα τελευταία χρόνια το φοιτητικό κίνημα, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ζητάμε ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας και των πτυχίων μας. Να μην χρειάζεται να βάζει κάθε χρόνο ο φοιτητής ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, έτσι ώστε να έρχεται να σπουδάσει. Το μόνο που δεν πληρώνουμε αυτή τη στιγμή είναι η είσοδος μας μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν πληρώνουμε εισιτήριο για να μπούμε. Τις μεταφορές μας πληρώνουμε, τη σύντησή μας σε μεγάλο βαθμό την πληρώνουμε. Άλλοι σε σχολές πληρώνουν τα υλικά που χρειάζονται, δηλαδή γάντια, ποδιές. Τα ενίκια κιόλα. Τα ενίκια, το ρεύμα μας, αν καταφέρει δηλαδή κάποιος να μπει στις εστίες, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο δυνατότητα να στεγάσει μόνο το 2% των φοιτητών, μόνο τότε ίσως δεν χρειάζεται να πληρώσει ενίκιο. Αλλά και πάλι οι εστίες, άμα τις δείτε, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος δεν βρίσκονται σε κατάσταση έτσι ώστε να μπορέσει να ζήσει ένας φοιτητής αξιοπρεπώς.